Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζει το δελτίο ειδήσεων του Capital. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μένει αμέτωχη ενώπιον της επιθετικής στάσης της Τουρκίας, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μιλώντας σε ελληνικό ιδιωτικό σταθμό, απάντησε και στα όσα του καταλογίζονται για τις πρόσφατες δηλώσεις του για αποφυγή στρατικοποίησης του θέματος. Η Κύπρος ζητά μια κλιμάκωση ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, δήλωσε συνέντευξή του στον ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό Open ο πρόεδρος Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παραμένει αμέτωχη ενώπιον της επιθετικής στάσης της Τουρκίας σε ολόκληρη την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίσει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, θα γίνει και πιο αξιόπιστος ρόλος στις διεθνές γίγνεσθε. Αντί να είστε υποκείμενα εκβιασμού από τον κύριο Ερντογάν, αντιδράσετε δια της ενισχύσεως της προάσπισης είτε των ελληνικών είτε των κυπριακών σύνορων που δεν είναι παρά και ευρωπαϊκά σύνορα. Όταν το πράξετε μία φορά στον Εύρο, δηλαδή με ενίσχυση των ελληνικών δυνάμεων εξάρτητα αν το βάρος έφεραν οι ελληνικές δυνάμεις, όταν αντελήφθη ότι μετατρέπεται πια σε ευρωπαϊκό θέμα η παραβίαση των ελληνικών συνόρων, είδατε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Το ίδιο, και είναι αυτό που αξιούμε, και θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα ξεπεραστούν τα προβλήματα και σύντομα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουμε πιο αποτελεσματικά, πιο απτά αποτελέσματα, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Συμπαράστασης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του περί αποφυγής στρατιωτικοποίησης των διαφορών με την Τουρκία, ο πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε ότι οι υπόλοιπες επιλογές πέραν της στρατιωτικοποίησης, δηλαδή το διεθνές δίκαιο, η συνεργασία στην περιοχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ, προσφέρονται πολύ πιο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση επιθετικής τάσης εναντί της Κύπρου αλλά και άλλων χωρών. Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείς μια ρητορική παλικαρισμού αντί να επιλέξεις τα όπλα που προσφέρονται και που μπορεί να είναι αποτελεσματικότερα. Ήταν δηλώσεις ρεαλιστικού πατριωτισμού και ορθολογισμού, όχι για να παραδοθούμε, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την τουρκική επιθετικότητα και βουλημία. Και θα απογοητεύσω πολλούς αν αναμένουν ότι μπορεί καθιονδήποτε τρόπο να υπαναχωρήσω αποθέσεις αρχής. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη όταν η Ελλάδα το αποφασίσει να προχωρήσουν σε οριοθέτηση των ΑΟΣ, προσθέτοντας παράλληλα ότι η Λευκωσία κατανοεί απολύτως ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτές οι προτεραιότητες της Αθήνας. Υπογράμμισε δε ότι η συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε άψογη και ειλικρινής. Αν και ορθή η προσέγγιση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για την στάση των Ευρωπαίων εταίρων μας εναντί της Τουρκίας, δεν είναι αρκετό να ζητούμε από άλλους να προβούν σε ενέργειες, αλλά πρέπει και εμείς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Ακελάνδρος Κυπριανού. Εμείς επιμένουμε ότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες για το ποιες θα είναι οι επιλογές των Ευρωπαίων εταίρων μας. Έχουμε δει διαχρονικά πώς λειτουργεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι άλλες ισχυρές χώρες του πλανήτη. Γι' αυτό δεν φτάνει να ζητούμε από άλλους να ασκήσουν την επιρροή τους ή τις πιέσεις τους πάνω στην Τουρκία για να την μετακινήσουν από τις αδιάλλαχτες και τις προκλητικές θέσεις τις οποίες υποστηρίζουν. Είναι σημαντικό και εμείς ήδη με τον τρόπο που ενεργούμε να διαμορφώνουμε δεδομένα τέτοια που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν την άσκηση επιρροής πάνω στην Τουρκία για να μετακινηθεί ή ακόμα και την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας για να την μετακινήσουν από την επιθετικότητα την οποία δείχνει. Θα επαναλάβω λοιπόν ότι θεωρούμε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να οργανώσει και να σχεδιάσει πρωτοβουλίες τις οποίες θα αναλάβει αμέσως μετά από τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας στα κατεχόμενα και στο μεσοδιάστημα μέχρι τότε πρέπει να αναδείξει τα πλεονεκτήματα τα οποία θα προκύψουν από μια σωστή λύση στο Κυπριακό, έτσι ώστε να προετοιμάζεται η κοινή γνώμη για την ανάγκη επίτευξης λύσης του Κυπριακού.
Επίσκεψε τον Μπρουκ της Λιβύης πραγματοποίησε με ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας, όπου έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων και τακτικό συνομιλητή της Ελλάδας Ακύλα Σαλέχ. Όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη εντάσσεται στις αδιάκοπες προσπάθειες της Ελλάδας να συμβάλλει ενεργά στην κατάπαυση του πυρός και την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη Λιβύη, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και των συμπερασμάτων του Βερολίνου, μακριά από ξένες παρεμβάσεις που υπονομεύουν την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή και που αγνοούν παράλληλα τα συμφέροντα του λιβυκού στρατού λαού. Αποχωρεί από ναυτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο η Γαλλία. Εμφανώς δυσαρεστημένο από την στάση του ΝΑΤΟ στο ζήτημα της Λιβύης, όπως επισημαίνει η γαλλική εφημερίδα, το Παρίσι αποχωρεί από επιχείρηση μετά και το επεισόδιο της 10ης Ιουνίου, κατά το οποίο τουρκική φρεγάτα στόχευσε και πραγματοποίησε επιθετικούς ελιγμούς ενάντια σε γαλλική φρεγάτα στα ανοιχτά της Λιβύης. Την άμεση αποχώρησή της από τις κοινές νατοϊκές περιπολίες στα νερά της Μεσογείου ανακοίνωσε η γαλλική πλευρά σύμφωνα πληροφορίες από γαλλικά μέσα, μέσα τα οποία επικαλούνται τουρκική πηγή και συγκεκριμένα από τον διπλωματικό χώρο στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον γαλλικό τύπο, η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί κούφια απειλή, αλλά μια μελετημένη κίνηση από την γαλλική πλευρά, που στόχο έχει να βγάλει από την ιδιότυπη ουδετερότητα των ΝΑΤΟ και τον Γενικό Γραμματέα Στόλτεμπεργκ να ασκήσει παράλληλα πιέσεις στα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας, προκειμένου να αντιδράσουν συνολικά στην τουρκική προκλητικότητα στη Λιβύη. Την ίδια ώρα, η Τουρκία εξαπολύνει επίθεση κατά της Γαλλίας. Η πολιτική της Γαλλίας για τη Λιβύη είναι προκατηλημένη καθώς κάνει τα στραβά μάτια σε παραβιάσεις του εμπάρκου όπλων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Αίγυπτο προς όφελος του ισχυρού αντρά της Ανατολικής Λιβύης, του στρατάρχη Χάλιφα Χάφταρ, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής της Τουρκίας στο Παρίσι. Το εμπάρκο παραβιάζεται καθημερινά από τα Αιγυπτιακά σύνορα και κάθε μέρα υπάρχουν πτήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στη Λιβύη. Γιατί δεν γίνονται ερωτήσεις, δηλώσε ο Ισμαήλ Χακί Μουσά σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον Γάλλων γερουσιαστών. Πιστεύουμε ότι λειτουργούν επιλεκτικά, κάτι το οποίο ενισχύει την υποστήριξη του Χάφταρ στα ανατολικά, κατέληξε ο Τούρκος πρεσβευτής. Σαφή θέση ενάντια στη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς Τζαμί, προηγουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή θα στρέψει εκατομμύρια χριστιανών σε όλο τον κόσμο εναντίον του Ισλάμ. Τους κινδύνους που εγκυμονεί ενδεχόμενη απόφαση του Τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία θα ανοίγει τον δρόμο για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Μετά το πέρας της λειτουργίας στην Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη, όπου χωροστάτησε και δύο ημέρες πριν την ετοιμιγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Τουρκίας, ο Πατριάρχης θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για τη σημασία της Αγίας Σοφίας. Η τυχόν μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε στέμενος θα στρέψει εκατομμύρια χριστιανών εις όλων των κόσμων εναντίον του Ισλάμ και η Αγία Σοφία, η οποία λόγω της ιερότητός της είναι ένα ζωτικό κέντρο εις το οποίο αγκαλιάζονται η Ανατολή με την Δύση, θα διασπάσει τους δύο αυτούς κόσμους και μάλιστα εις μια στιγμή κατά την οποία η ανθρωπότης, η οποία δοκιμάζεται και ταλαιπωρείται λόγω της ανανυπόρου πανδημίας του νέου κορονοϊού, έχει ανάγκη ενότητος και κοινού προσανατολισμού. Σε μία από τις τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας κατά τον εορτασμό των 567 ετών από την κατάκτηση της πόλης, ολοκλήρωσε τις τελετές το βράδυ της 29ης Μαΐου με την ανάγνωση του Κορανίου στην Αγία Σοφία, κάτι που είχε προαναγγείλει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι αντιδράσεις από δεκάδες σημεία του πλανήτη δεν πτώησαν την τουρκική ηγεσία, η οποία απευθύνθηκε στη συνέχεια στο Συμβούλιο Επικρατείας, επιδιώκοντας τη μετατροπή της από μουσείο που είναι σήμερα σε τέμενος. Αναγκαίνει τελεχής μελέτη για άνοιγμα των βαρωσίων, δηλώνει ο Κουτέτο Ζερσέ, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Εσίν Τατάρ κατά την επίσκεψή του στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το άνοιγμα των βαρωσίων δεν είναι ένα θέμα που μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή με 2-3 προτάσεις αποστήθησης, αλλά ένα ζήτημα για το οποίο χρειάζεται να γίνει εντελεχής μελέτη και να υποβληθούν προτάσεις που θα είναι εφικτές και αποδεχτές από την διεθνή κοινότητα, δήλωσε ο Κούντρετο Ζερσάι, σχολιάζοντας γραπτό στα όσα έχουν αναφερθεί το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω των δηλώσεων του Ερσίν Ταντάρ μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην κατεχόμενη Αμόχωστο.
Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο, ο Ζερσά συγγραπτή του δήλωσου ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να μονοπολεί θέση και απόψη επί του ζητήματος αυτού. Ακριβώς όπως και στο θέμα της ειρήνης και λύσης στο Κυπριακό, δεν πρόκειται για προσωπικές θέσεις και απόψεις ενός κόμματος ή ενός ατόμου. Έτσι και το θέμα της επιστροφής Περικλής πόλης των Βαρουσιών στους πρώην διοκτήτες τους και το δικαίωμα εγκατάστασης δεν είναι ένα αστείο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα περίπλοκο και εφαρμογή του δεν μπορεί να γίνει με 2-3 προτάσεις που κάποιος αποστήθησε. Ο Ζερσάη πρόσθεσε ότι το θέμα των Βαρουσιών έχει και διεθνείς διαστάσεις, ισχυριζόμενος ότι το έργο, δηλαδή το άνοιγμα των Βαρουσιών, αρμόζει με το διεθνές δίκαιο. Τα κατεχόμενα άνοιξαν σήμερα και για πεζού στο δόφραγμα του Λίδρα Πάλας. Την ίδια ώρα έφτασαν στα κατεχόμενα οι πρώτες πτήσεις από την Τουρκία, καθώς και επιβατικά πλοία που αναμένεται να μεταφέρουν καθημερινά ως και 150 επιβάτες. Άνοιξε σήμερα για διέλευση από πεζού στο δόφραγμα του Λίδρα Πάλας μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του λεγόμενου Υπουργού Εξωτερικών των Κατεχομένων Κουντρέτο Ζερσάη. Το δόφραγμα του Λίδρα Πάλας, σύμφωνα με τον Ζερσάη, από τις 22 Ιουνίου είναι ανοιχτό για διελεύσεις διπλωματικών αποστολών, ενώ από σήμερα είναι ανοιχτό για τους πεζούς για διελεύσεις από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με τον Ζερσάη, ήδη κανόνες που ανακοινώθηκαν πρόσφατα θα ισχύουν και για το Λίδρα Πάλας. Σύμφωνα την ίδια ώρα με τον λεγόμενο Υπουργό, επιβάτες από χώρες κατηγορίας Α θα πρέπει να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ PCR με ισχύ 72 ώρες πριν την διέλευση. Για τις χώρες από τις κατηγορίες Β και Γ με αρνητικό τεστ, η διέλευση γίνεται μόνο από τον Άγιο Δωμέτιο. Ο Ζερσά είπε πως ένα δεύτερο τεστ δεν ενεργείται για επιβάτες από χώρες κατηγορίας Β, ενώ για άτομα από χώρες κατηγορίας Γ θα ισχύει καραντίνα για 14 ημέρες. Έφτασαν την ίδια ώρα στα κατεχόμενα και οι πρώτες πτήσεις και πλοία. Δύο πτήσεις, μία των τουρκικών αερογραμμών και μία της ιδιωτικής εταιρείας Πίγασος, προσγειώθηκαν στις 2.30 μετά τα μεσάνυχτα και στις 8 το πρωί από την Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας συνολικά 380 περίπου επιβάτες, 11 εκ των οποίων έχουν ήδη μπει σε καραντίνα λόγω των αρχικών χωρών προέλευσης, ενώ ένας γερμανικής καταγωγής με υπηκότητα ψευδοκράτους ήρθε στα κατεχόμενα χωρίς να έχει έγγραφο πιστοποίησης τεστ PCR. Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα 11 άτομα που πέβαιναν στο πρώτο αεροπλάνο των τουρκικών αερογραμμών προέρχονται από χώρες που ανήκουν στην κατηγορία Γ για το ψευδοκράτος, δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, το Ιράν και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την γενή του Ζεν, στο λιμάνι της Κερίνιας έφτασαν και δύο επιβατικά πλοία από το λιμάνι της Μερσίνης στην Τουρκία. Σύμφωνα με το λεγόμενο Υπουργό Συγκοινών Νιότολ Γκατζακάν, από σήμερα στο λιμάνι της Κερίνιας αναμένεται να φτάνουν 150 επιβάτες την ημέρα. Απαντήσεις για την τραγωδία στη Λακατάμια έδωσαν νεκροτομές επί των σωρών της Νίκης Εφταλή και του Χριστάκη Χριστοδούλου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Χριστοδούλου πυροβόλησε 4χρονη και ακολούθως έθεσε τέρμα στη ζωή του. Επιβεβαιώθηκε το σενάριο της αστυνομίας για φόνο και αυτοχειρία στην τραγωδία της Λακατάμιας με θύματα 44χρονη Νίκη Σεφταλή και τον 56χρονο Χριστάκη Χριστοδούλου. Οι νεκροτομές επί των σωρών που ενεργήθηκαν σήμερα από τους ιατροδικαστές Νικόλα Χαραλάμπους, Σοφοκλής Σοφοκλέους και Αγγελική Παπέτα έδωσαν τις απαντήσεις. Σύμφωνα με τα ευρήματα των νεκροτομών, ο θάνατος του 44χρονου και του 56χρονου οφείλεται σε εσωτερική αιμορραγία και αιμορραγικό σοκ που προκλήθηκαν από πυροβόλο όπλο. Ο 56χρονος έφερε τραύμα στο στήθος και 44χρονη στο κάτω μέρος του λαιμού, ενώ όπως προκύπτει, ο άντρας ήταν αυτός που σκότωσε την γυναίκα και μετέθεσε τέρμα στη ζωή του. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται με τη λήψη καταφέσεων για να διαπιστωθεί το τι προηγήθηκε του φωνικού και της αυτοχειρίας. Ο αρχηγός αστυνομίας διέταξε πειθαρχική έρευνα εναντίον του μέλους της δύναμης, ο οποίος έβγαλε σέλφι με τον γύμνο άνδρα που συνελήφθη χθες να περιφέρεται στους δρόμους της Λεμεσού. Ωστόσο, φαίνεται να προκύπτουν και ποινικά θέματα για τον άνθρωπο που κατέγραψε το βίντεο και το κυκλοφορούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρώτη ενημέρωση που είχε ο αρχηγός αστυνομίας χθες είχε ήδη τοποθετηθεί όσον αφορά το θέμα αυτό, εφόσον φαίνεται να προκύπτει εκ πρώτης όψεως να παραβιάζονται αστυνομικές διαπράξεις. Όπως έχω πει, έχει τοποθετηθεί ο αρχηγός αστυνομίας, είναι μια πράξη καταδικαστέα. Τέτοιες συμπεριφορές δεν αρμόζουν σε μέλη της αστυνομίας. Οπότε ο αρχηγός αστυνομίας, όπως έχω πει, έχει σήμερα δώσει οδηγίες για. Έχει ορίσει ένα αξιωματικό για να κάνει όλες εκείνες τις εξετάσεις που πρέπει για να διερευνηθεί αυτή η πειθαρχική υπόθεση εναντίον του συγκεκριμένου μέλους.
Τεστ κορονοϊού σε νοσηλευτούς εθνοφρουρούς αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνολικά θα ενηγηθούν 1.000 εργαστήρια και ελέγχοι σε παγκύπρια βάση. Συνολικά 1.000 εργαστήρια και ελέγχοι σε παγκύπρια βάση θα ενηγηθούν σε νοσηλευτούς εθνοφρουρούς μετά από απόφαση του Υπουργικού να εγκρίνει την πρόταση του Υπουργού Υγείας. Ο έλεγχος θα είναι δειγματοληπτικός και δεν θα αφορά στο σύνολο των εθνοφρουρών. Παρόλο που δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όλοι οι νοσήλεκτοι, θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους εξ αυτών δεν έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση στο πλαίσιο του προγράμματος Υπουργείου Παιδείας για τον έλεγχο 20.000 μαθητών και μελών του προσωπικού σχολικών μονάδων. Τον συντονισμό της διαδικασίας γελοποίησης του προγράμματος καθώς και την επιλογή των ατόμων που θα συμμετέχουν θα αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας σε συνεννόηση με τα εργαστήρια που θα συμμετέχουν σε διαδικασία. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Νίκος Στοδουλίδης και Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου ενημέρωσαν σήμερα την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας για την προσπάθεια που καταβάλουν με τους Βρετανούς ομολόγους τους ώστε να διατηρήσουν στο χαμηλό δυνατότητα τα επίπεδα των διδάκτων που καλούνται να καταβάλουν οι Κύπροι φοιτητές στα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Η προσπάθεια αναπτύσσεται σε διμερές επίπεδο με στόχο μια διμερή συμφωνία. Σε αυτές τις ημέρες είμαστε σε διαβουλεύσεις με τους ομόλογους μας και βεβαίως επιδιώκουμε να διατηρηθεί για την Κύπρο, για τους Κύπριους φοιτητές στη συνέχεια, να διατηρηθεί μια κατάσταση πραγμάτων με το ύψος των διδάκτρων που εφάρμοζαν μέχρι τώρα τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, ούτως ώστε να είναι εφικτό για τους Κυπρίους να σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα γίνει μια προσπάθεια από το Υπουργείο Παιδείας, θα προσφερθεί η δυνατότητα να μας δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά οι φοιτήτριες και οι φοιτητές για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και γνώση των πραγμάτων. Όμως οι διαβουλεύσεις ήδη γίνονται. Ο σχεδιασμός αυτός συμπεριλαμβάνει και την λειτουργία ξενόγλωσσων, αγγλόφωνων προγραμμάτων στα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία στο επόμενο διάστημα, στα επόμενα χρόνια μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες θέσεις που μπορεί να ενδιαφέρουν μεταξύ άλλων και φοιτητές οι οποίοι προορίζονται για αγγλόφωνες σπουδές είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε αλλού. Όπως επίσης θα καταβληθούν προσπάθειες και για διμερείς σε πανεπιστημιακό επίπεδο συνεργασίες με την Βρετανία, ούτως ώστε να διατηρήσουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που έχουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας. Ένα κρούσμα κορονοϊού ανακοινώθηκε σήμερα από σύνολο 1.204 εργαστηριακών διαγνώσεων. Συγκεκριμένα το θετικό στον νέο άτομο προέκυψε από σύνολο 36 εργαστηριακών εξετάσεων από τη διαδικασία εχνηλάτησης επαφών ή δεδομένων κρουσμάτων. Σημειώνεται ότι το άτομο αυτό είχε πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε σε 999. Επιπρόσθεση, στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχώς νοσηλεύεται ένας ασθενής με COVID-19 σε σταθερή κλινική κατάσταση. Σκύλος επιτέθηκε χθες το απόγευμα σε 10χρονο κοριτσάκι, τραυματίζοντάς την σε διάφορα μέρη του σώματός της. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 6 χθες το απόγευμα, όταν 10χρονο κοριτσάκι που περπατούσε σε δρόμο πλησίων της οικίας της, σκύλος πετάχτηκε πάνω της από την περίφραξη του σπιτιού της ιδιοκτήτριάς του και επιτέθηκε στο παιδάκι. Η μητέρα του κοριτσιού που διαμένει κοντά έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το κοριτσάκι της στο τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Σύμφωνα με τον επικαθήκον διατρό για τις ιατρικές εξετάσεις, το κοριτσάκι έφερε τραύμα από δάγκωμα στο δεξιμηρό και κρατήθηκε για νοσηλεία και παρακολούθηση στο παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου. Στη συνέχεια, το βράδυ, η μητέρα της μικρής κατήγγειλε το περιστατικό στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου. Εναντίον της 45χρονης ιδιοκτήτριας, ο σκύλος εκδόθηκε δικαστικού ένταλμα έρευνας κατοικίας της και το σπίτι της ερευνήθηκε από μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου και λειτουργό του Δήμου Πάφου. Ακολούθως, ο σκύλος παραλήφθηκε προκειμένου να εξεταστεί από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου ανακρίθηκε και κατηγορήθηκε γραπτός για να κλητευθεί αργότερα. Όπως διαφάνηκε, δεν έφερε άδεια κατοχής του σκύλου από αρμόδια αρχή. Εναντίον της εξετάζεται υπόθεση μη λήψης κατάλληλων μέτρων φύλαξης του σκύλου και κατοχή του σκύλου χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή.
και τρίτη επίθεση σε κεραία διερευνά η αστυνομία στη Λεμεσό. Μετά τα δύο χτυπήματα σε κεραία σε Παλώδια και σε σημείο του δρόμου Λεμεσού Τρόδους παρά το αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού, τα μέλη της δύναμης εντόπισαν και τρίτη κεραία που τέθηκε στο στόχαστρο των επίδοξων εμπριστών. Το πρώτο κρούσμα είχε διαπιστωθεί αρχές Μαρτίου. Μέχρι σήμερα είχαμε 4 τέτοια κρούσματα. Mm-hmm. Και άλλα 3 σήμερα. Είχαν 2. 3 ήταν τελικά σήμερα. Διαπιστώθηκαν 2 κατά τις πρωινές ώρες και σήμερα το πρωί είχαμε δεχτεί ακόμα μία τρίτη καταγγελία. Πάλι στην περιοχή της Λεμεσού. Σίγουρα μας απασχολεί πολύ έντονα. Είχαμε λάβει κάποια μέτρα όσον αφορά περιφερειακή κάλυψη κάποιων κεραίων όπου είχαν εντοπιστεί ως εγκληματογόνες περιοχές και υψηλού κινδύνου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι κεραίες είναι διασπαρτητές παντού, σε όλη την Κυπριακή Δημοκρατία και αφού επικεντρωνόμαστε στη Λεμεσό, τόσο στην πόλη αλλά και στην Ήπεθρο, στην επαρχία Λεμεσού. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιπολούνται 24 ώρες το 24ωρο, αν υπάρχει οποιοδήποτε αστυνομικός επί 24ωρου βάσεως σε κάθε κεραία. Βαθιά θρησκευόμενος και πυρικός βοτανολόγος με αγάπη για τα βότανα, την οποία το εμφύτευσε ο παππούς του, δήλωσε στην απολογία του ψευδογιατρός που φέρεται να θησάβριζε εκμεταλλευόμενος τον πόνο δεκάδων ανθρώπων. Δύο συγκλονιστικές περιπτώσεις αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης του Νικόλαου Κοντοστάθη, που ήταν γνωστός ως Νίκος Κόντος, που φέρεται να θησάβριζε εκμεταλλευόμενος τον πόνο δεκάδων ανθρώπων. Ο γιος του ενός καρκινοπαθή που έχασε τη ζωή του το 2015 μίλησε στην ΕΡΤ για τη γνωριμία με τον μεγάλο επιστήμονα Κόντο μέσω ενός κοινού γνωστού. Έγινε πολύ πιστεύω. Και την ακρίβεια έλεγε ότι είναι πολύ πιστεύω στον πατέρα μου που βρέθηκε ο Κόντος στον δρόμο. Ο άτυχος άνδρας ακολούθησε την πρωτοποριακή θεραπεία του Κοντοστάθη για περίπου 6 μήνες. Έπαθε κάποιες παρενέργειες. Είχε παραστήσεις. Σε είχε καταφέρει να αποσπάσει και από εσάς μεγάλο χρηματικό ποσό όπως στις άλλες περιπτώσεις. Χανόταν να τα στάσουμε κάποια διαστήματα μας, έλεγε ότι πήγαινε στην Ελβετία, χανόταν, τώρα δεν ξέρω πότε πώς πήγαινε. Αλλά γενικά ναι, έλεγε ότι φεύγει, πάει στο Αγιώρος, να αρχίσει το κινητό, ότι πάει στην Ελβετία. Εξετάζω το ενδεχόμενο να ζητήσω να επεκταθεί η ποινική δίωξη και να αναβαθμιστεί ώστε να αποδοθεί εις βάρος του κυρίου κατηγορουμένου και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σε άλλη περίπτωση που προκαλεί σοκ, ο Κοντοστάθης φέρεται να χειρούργησε μαζί με 3 γιατρούς ακόμα που σύστησε ως ιατρική του ομάδα σε ιδιωτική κλινική έναν πρώην αλεξιπτωτιστή από την Ρόδο. Τελικώς εγχειρίστηκε σε μία 12ωρη έμβαση, όπου εκ του αποτελέσματος προέκυψε ότι του αφαίρεσαν ένα πλευρό, του τοποθέτησαν μία συσκευή την οποία την ονόμασαν κλωβό. Όμως το αποτέλεσμα στο τέλος της εγχειρήσεως, ο άνθρωπος αυτός ήταν 92% ανάπηρος. Τα χρήματα που κατάφερε να αποσπάσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση αγγίζουν τις 98.000 ευρώ. Ο 49χρονος μέσω του συνηγόρου του αναμένεται να υποβάλει μήνυση εναντίον του Κοντοστάθη για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, γιατί ο άνθρωπος έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Άνοιξαν τα αεροδρόμια στην Ελλάδα. Χιλιάδες τουρίστες έφτασαν σε Κρήτη και Κέρκυρα. Σχηματίζοντας η δάτινη αψίδα και υπό τους ήχους της κριτικής λύρας, το Ηράκλειο υποδέχτηκε την πτήση από το Ανόβερο της Γερμανίας, η οποία εγγενίασε ουσιαστικά την τουριστική περίοδο. Από το πρωί της Τετάρτης άνοιξαν όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας και μέσα στο πρώτο 24ωρο αναμένεται να υποδεχτούν πάνω από 100 διεθνείς πτήσεις. Σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι για COVID-19 στη βάση ενός προγράμματος ανάλυσης και εκτίμησης επιδημιολογικών δεδομένων. Φυσικά δεν θα είναι όλα λιμένα από την πρώτη μέρα σωστά. Είμαστε όμως από πάνω, έχουμε τα ανακλαστικά, το έχουμε αποδείξει και θα λύσουμε όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Από το άνοιγμα εξαιρούνται οι πτήσεις από Βρετανία, Σουηδία και Τουρκία. Παράλληλα, παρατείνεται η απαγόρευση εισόδου μη Ευρωπαίων πολιτών με την εξαίρεση των 14 χωρών της πράσινης ευρωπαϊκής λίστας. Από τα χερσαία σύνορα, η είσοδος επισκεπτών επιτρέπεται μόνο από τον Προμαχώνα. Διελεύσεις από Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία γίνονται μόνο για ουσιώδεις λόγους. Διαθαλάσσεις ανοιχτά για τους τουρίστες θα είναι τα λιμάνια Πάτρας και Ιγουμενίτσας. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στα βόρεια προάστια της Τεχεράνης. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε μια κλινική στα βόρεια προάστια της Τεχεράνης.
Φωνική έκρηξη σε κλινική συγκλώνησε την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους γυναίκες, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες. Τη στιγμή της έκρηξης, μόνο οι εργαζόμενοι στην κλινική, όπου διενεργούνταν μικροεπεμβάσεις και ιατρικές εξετάσεις, ξεπερνούσαν τους 25. Γεγονός που εντείνει τους φόβους για αύξηση του απολογισμού των νεκρών. Οι πρώτες ενδείξεις πιστοποιούν ότι υπήρξε διαρροή αερίου. Ακολούθησαν εκρήξεις από το υπόγειο του κτηρίου, όπου φυλάσσονταν φιάλες οξυγόνου. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media αποτυπώνουν πυκνό μαύρο καπνό να αναδύεται από το σημείο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη για να διασώσουν εγκλωβισμένους από το φλεγόμενο κτίριο. Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από μια μεγάλη έκρηξη κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιρανική πρωτεύουσα. Και στην περίπτωση εκείνη, αιτία ήταν η διαρροή αερίου. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Τον καιρό φέρνει κοντά σας το Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Red Giga Summer από τη Sita Mobile Vodafone. Πάρε μέχρι και 20 GB με μόνο 5 ευρώ και σερφάρε ακόμη πιο ξέγνιαστα ολόκληρο το μήνα. Απόψε, ο καιρός είναι κυρίως έθερος, αλλά τοπικά αναμένεται αυξημένη χαμηλή νέφωση και αερομίχλη, κυρίως στα νότια παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, ο καιρός είναι κυρίως έθερος, αλλά το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο ορεινά και το εσωτερικό, ενώ στα ψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέβει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Καλό σας βράδυ.